το μουσικό σχολείο Ηλίου δεν είναι κάτι ξεχωριστό καταρχήν από όλα τα υπόλοιπα σχολεία. Ανήκει και αυτό στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έχει και αυτό όλα εκείνα τα προβλήματα που έχουν όλα τα σχολεία. Μιλάμε δηλαδή για εκπαιδευτικά κενά, όπω ισχύουν και αλλού. Παράλληλα όμω υπάρχουν και ελλείψει σε καθηγητέ μουσικών οργάνων και στα υποχρεωτικά μαθήματα όπω τα μπουρά, αλλά και σε επιλογή όπω βιολί και άλλα. Τα οποία όταν και αν θα καλυφθούν, θα είναι από αναπληρωτές καθηγητές ορομίστιους. Για παράδειγμα, πέρσι έγινε αναπλήρωση καθηγητή το Μάη μήνα. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει αυτό. Επίσης, ενώ η διδασκαλία μουσικού οργάνου θεωρείται ατομική, για κάθε μαθητή δηλαδή, με το ροποποίηση του νόμου λόγω έλλειψης καθηγητών, πλέον γίνεται με συνδιδασκαλία. Δηλαδή, διδασκαλία να το δώσουμε, φανταστείτε, 5-6 αρχάριων, Αλλά και προχωρημένων μαθητών, ο καθηγητής μέχρι να κουρδίσει τα, όλα τα όργανα, καταλαβαίνετε ότι το 40 λεπτό που είναι η ορι... το, το μάθημα έχει τελειώσει. Επίσης τα εγχειρίδια μελέτης για τα μουσικά όργανα δεν είναι κοινά για όλα τα σχολεία. Υπάρχει προτινόμενη βιβλιογραφία. Ο κάθε καθηγητής διαλέγει όποιο θέλει με τα δικά του κριτήρια η οποία όμως δεν δίνεται δωρεάν και το κόστος το, υπομειζόμαστε το υπομιζόμαστε εμείς, οι γονείς. Όπως και το κόστος για την αγορά και τη συντήρηση των μουσικών οργάνων βαραίνει πάλι εμάς τους ίδιους. Με αποτέλεσμα πολλές φορές το κριτήριο με το οποίο το παιδί θα μάθει ένα όργανο να μην είναι αυτό που του αρέσει, αυτό στο οποίο έχει κλείσει, αλλά αυτό που αντέχει η τσέπη των γονιών. Τα όργανα που διατίθεται για δανεισμό συνήθως και κατά κύριο λόγο δεν επαρκούν. Παρόλο που τα παιδιά κάνουν μουσικέ σπουδέ έξι χρόνια, η αποφύτιση του δεν τα, δεν τα κατοχυρώνει και αναγκάζεται πάλι ο γονιό να πληρώνει ιδιωτική, οδιακή εκπαίδευση παράλληλα με τι σπουδέ που κάνει στο σχολείο. Άλλο ένα μεγάλο πρόβλημα είναι το ζήτημα τη μετακίνηση. Εκτό του ότι με την τελευταία. Κυνήγει η υπουργική απόφαση, αφήνουν παιδιά εκτό μετακίνηση, βάζοντα χιλιομετρικό όριο. Όσα παιδιά μετακινούνται με τα πούλμαν, εν μέσω πανδημία, η πληρότητα στα πούλμαν είναι 100%. Πολλέ φορέ τα παιδιά μεταφέρονται όρθια, αντί για διπλό πούλμαν που έχετε τοποθετηθεί σε κάθε δρομολόγιο με βάση τον αριθμό των παιδιών, στέλνουν τα γραφεία ε, μονά πούλμαν, γιατί δεν έχουν διαθέσιμα, παίζοντα ουσιαστικά με την ασφάλεια των παιδιών μα. Πάγιο αίτημα των συλλόγων γονέων είναι, για το συλλόγο του δικού μας είναι να υπάρχουν τουλάχιστον σε κάθε δρομολόγιο συνοδοί υπεύθυνη μετακίνηση. Έχει τύχει παιδιά να τα στέλνουν σε άλλο πούλμαν και να τα αφήνουν σε άλλη περιοχή από αυτή που μένουν. Ένα παιδί από το Ήλιον να το βάζουν σε άλλο πούλμαν και να καταλήγει για παράδειγμα στους Σκεφτείτε το άγχος του γονιού αλλά και του ίδιου του μαθητή. Αλλά το βασικό και καθολικό αίτημα των γονιών είναι η δημιουργία ενιαίου δημόσιου φορέα μετακίνηση που θα αγκαλιάζει το σύνολο των σχολείων, πόσο μάλλον των διαδημοτικών όπω τα ΕΠΑΛ, τα μουσικά, τα καλλιτεχνικά και τα ειδικά. Όσον αφορά τη συζήτηση, την ευθύνη την έχει ο εκάστοτε Δήμο και γίνεται με, με ιδωτικό διαγωνισμό με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτή την περίοδο σε καιρό πανδημία, τα παιδιά που είναι στο δρόμο από τι 7 η ώρα το πρωί μέχρι τι 4 και 4.30 το απόγευμα τρέφονται με φαγητό ελαχίστων προδιαγραφών τύπου snack και σε εξωτερικό χώρο, καθότι η τραπεζαρία είναι υπόγεια με, με ανεπαρκή εξαρισμό, επομένως είναι ακατάλληλη για τις σημερινές συνθήκες. Για τα υπάρχοντα προβλήματα της μετακίνησης και σύντησης, σε οποιαδήποτε παρέμβαση που έχουμε κάνει σαν σύλλογος γονέων προς τους αρμόδιους, δήμους, περιφέρεια, για τη βελτίωση των συνδικών, η απάντηση είναι αρκεστείτε σε αυτά. Διαφορετικά τα κόβουμε εντελώς. Που είναι και στις μέρες μας ιδιαίτερα προκλητική έτσι απάντηση. Συνεχίζοντα, θέλω να αναφέρω ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η παράδοση του κτηρίου από τον οργανισμό σχολικό σχολικών κτηρίων στο Δήμο, που είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση του σχολείου. Οπότε η ευθύνη για τον αζησιμικό έλεγχο, για παράδειγμα, απλά εωρείται. Είναι... Τα τελευταία δύο χρόνια, με το κλείσιμο των σχολείων και τη διαδικτυακή διδασκαλία σε όλα τα μαθήματα, επιπλέον τη διδασκαλία μουσικών οργάνων, Επιβάλλεται να γίνει αναπροσαρμογή τη ύλη αλλά και να διευρυνθεί η ενισχυτική διδασκαλία και στα μουσικά μαθήματα. Ανταυτού, στάλθηκε πρόσφατα ένα ενημερωτικό που αναφέρει ότι η ενισχυτική διδασκαλία θα γίνεται στα ελάχιστα βασικά μαθήματα, σε κανένα μουσικό μάθημα και σε σχολική μονάδα διαφορετική από αυτή που φοιτούν τα παιδιά, με το γονέα να φέρνει την ευθύνη για τη μετακίνηση κοροϊδία. Τα προβλήματα είναι πολλά χρόνια σε όλες τις σχολικές ε, μονάδες. Αλλά εμείς είμαστε τον αγώνα και θα συνεχίσουμε για να διεκδικήσουμε όπου υπάρχει πρόβλημα να το παλεύουμε. Ευχαριστώ.